Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα εκπομπή πάνω απ' όλα υγεία μου με επίκαιρα θέματα. Μιλάμε για την πανδημία του COVID-19. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε για την επιδημία, τις πολυπίκυλες ας πούμε διαστάσεις της και είπαμε πολλά στοιχεία για το πώς θα μπορούσε ίσως στη χώρα μας να ήταν καλύτερη η κατάσταση. Κοντά μας είναι ο κύριος Ιωάννης Πηλιώτης, ο οποίος είναι χειρουργός, ογκολόγος, είναι καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας και παράλληλα διευθυντής της 4ης χειρουργικής κλινικής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, όπως είπες, και στο Ιατρικό Αθηνών. Είναι εδώ και το ρωτάω εγώ ως επιστήμονα ποια είναι η γνώμη του σε σχέση τώρα, όπως είπαμε για την πανδημία, αλλά τώρα θα μας πει τη γνώμη του σε σχέση με τα εμβόλια, που είναι ένα μείζον θέμα οπωσδήποτε και θέλω να ακούσω τη γνώμη του καθηγητή. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τους νοσούντες, τους ογκολογικούς δηλαδή ασθενείς από καρκίνο, πώς έχουν διαχειριστεί οι άνθρωποι αυτοί μέχρι τώρα. Ο γενικός πληθυσμός, τι επιπτώσεις είχε ο COVID σε αυτόν και για τα καινούργια φάρμακα, τα νεότερα δεδομένα σε σχέση με τον καρκίνο, όπως κάθε φορά λέμε στην εκπομπή μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που είστε μαζί μου. Να είστε καλά, χαίρομαι. Να μιλήσουμε τώρα, και εγώ το ίδιο. Να μιλήσουμε λίγο για τα εμβόλια. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ξέρω ότι έχετε μία άποψη σε σχέση με αυτό το θέμα, έτσι, πολύ σοβαρή. Και θέλουμε να την ακούσουμε. Να πούμε για τους εμβολιασμένους, για τους ενεμβολίαστους, τι ισχύει, ό,τι. Ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το θέμα, έτσι μια μικρή προσέγγιση ας κάνουμε. Η προσέγγιση για το εμβόλιο ή για τα εμβόλια, ναι. Κοιτάξτε, τα εμβόλια διαχρονικά, τα τελευταία 100 χρόνια, ήταν αυτά τα οποία άλλαξαν τη ροή της ανθρωπότητας. Παράδειγμα, 1 δισεκατομμύριο νεκροί ήταν το τίμημα στους τελευταίους 11 αιώνες της ευλογιάς. Πάρα πολύ. Και δεν σας το κρύβω, τα 400 εκατομμύρια από το 1 δισεκατομμύριο είναι τον 20ο αιώνα. Mm. Το 40% των νεκρών από ευλογιά ήταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2050, όπου πεθαίνανε οι άνθρωποι από ευλογιά. Και αν θέλετε, η ευλογιά πέρασε μέσω του εμβολίου, αλλά έμειναν ευλογιοκομμένοι. Έτσι, το στίγμα λοιπόν της ευλογιάς παρέμεινε. Οι παραμορφώσεις που κάνανε, γιατί αυτοί που πεθαίνανε. Στο μεσαίωνα υπήρχε η πανόλη, σήμερα δεν έχουμε πανόλη. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60 πεθαίναν παιδιά από τύφο. Ο τύφος δεν ήταν θεραπεία, βρέθηκε τα εμβόλια εναντίον του τύφου. Και δεν υπάρχει τώρα. Υπήρχαν παιδιά παράλυτα από πολιομυελίτιδα. Άρα και το 1960 που ξεκίνησε να χορηγούμε το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας, χρειάστηκαν 44 χρόνια να εγκριζώσουμε. Το 2004 τόσο υπάρχει πολλά ακριβώς τελικά, για να εγκριζώσουμε τον ιό της πολιομυελίτιδας. Ναι. Και αν θέλετε, ούτε τότε υπήρχε το ίντερνετ, το Facebook. Για φανταστείτε να υπήρχε το 60 το Facebook και να έλεγαν οι μητέρες δεν εμβολιάζουν το παιδί με πολιομυελίτιδα. Τα παιδάκια πεθαίνανε μέχρι τα 5-6 ήταν πολύ χρόνια κρίμα, τους, ναι. Με αναπνευστικές ανεπάρκειες και αν θέλετε, η πολιομυελίτιδα ήταν αυτή που όθησε την ιατρική βιομηχανία έξω από το εμβόλιο να φτιάξουν αναπνευστήρες. Γιατί για να ζήσουν αυτά τα παιδιά, τα βάζαμε. Πάντα μαθαίνω πράγματα όταν μιλάμε μαζί. Σιδηρό πνεύμονα. Ο σιδηρός πνεύμονας ήταν η πρώτη μηχανική αναπνευστήρες που τραβάγανε το θώρακα των παιδιών για να ανασάνουν. Άρα η πολιομυελίτιδα εκριζώθηκε 44 χρόνια μετά, το 2004, και η κυρία Σωτηριάδου, εάν εμφανιστεί τώρα ένα κρούσμα πολιομυελίτιδος στον κόσμο, ναι, θα χρειαστούμε 10 χρόνια για να εγκριζώσουμε πάλι τον ιό, πάλι με εμβόλια. Ναι. Και επίσης υπάρχουν κάποιες φήμες ότι κάπου στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν, στα βουνά, έχουν εμφανιστεί κρούσματα πολιομυελίτιδας. Ναι. Άρα τα εμβόλια γενικά είναι μια προσφορά της επιστήμης. Τα εμβόλια επίσης δεν αντιστρατεύονται ούτε την ζωική μας υπόσταση, εννοώ την βιολογική, ούτε την φιλοσοφική μας υπόσταση. Το εμβόλιο του COVID-19 ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία. Γιατί? Διότι η βιομηχανία κατόρθωσε αρκετά γρήγορα να αναπαραγάγει messenger RNA εμβόλιο, ναι, που σημαίνει ότι πήραμε την πληροφορία από την ακίδα του ιού, ναι, και πήγαμε και την μετασχηματίσαμε στο εμβόλιο που χορηγούμε, ανεξάρτητα αν είναι της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca. Αυτή η πληροφορία μπαίνει μέσα στο κυταρόπλασμα, περνώντας τη διδαρκή μεμβράνη, πάει στο ριβόσωμα
του φυσιολογικού ανθρώπινου κυττάρου και αναπαραγάγει αντισώματα που τα φέρνει στην κυταρική μεμβράνη και δεν επιτρέπει στην ακίδα του ιού να κολλήσει επάνω μας. Μάλιστα. Επιτρέπει με μικρότερη συχνότητα. Να σας πω ένα πρακτικό γεγονός. Εγώ έχω εμβολιαστεί. Αν έρθω σε επαφή με κάποιον και κολλήσω τον κορονοϊό, ενεργοποιούνται σε 3 με 5 ώρες η αντισωματική μου αντίδραση. Ναι. Και υπάρχει ενδεχόμενο είτε να τον καταστρέψω και να μην νοσήσω καθόλου, ωραία, ή να αναπτύξω ήπια νόσο. Μάλιστα. Κάποιος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί, ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό του σύστημα, αλλά σε 5 μέρες. Αργά. Αυτές οι 5 μέρες από την πρώτη μέρα είναι το κριτικό εκείνο χρονικό σημείο που μπορεί να αλλάξει τη φυσική ιστορία. Μάλιστα. Δηλαδή τη ζωή του ανθρώπου. Ναι. Και ιδιαίτερα αν αυτός ο άνθρωπος είναι ηλικιωμένος, έχει ζαχαρό διαβήτη, έχει υπέρταση, έχει παχυσαρκία, έχει δηλαδή το μεταβολικό σύνδρομο ή είναι ανοσοκατασταλμένος. Αυτό είτε από καρκίνο, έτσι, είτε από θεραπείες κατά του καρκίνου, ή είναι μεταμοσχευμένος. Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη πέθανε ένα νέο παιδί, 21 χρονών, ανεμβολίαστο, που πριν 3 χρόνια η μανούλα του είχε δώσει ένα νεφρό. Ναι. Γιατί είχε νεφρική ανεπάρκεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το παιδί χάθηκε από γιατί παιδί... δεν είχε κάνει το εμβόλιο ουσιαστικά. Ακριβώς. Πάμε τώρα στην όλη διαδικασία του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Με ενοχλεί όλη αυτή, αν θέλετε, η μάζοξη ανθρώπων από διαφορετικά ρεύματα. Μακεδονομάχοι, ακροδεξιοί, θρησκόληπτοι. Και ας πάρουμε έναν έναν. Η έννοια της Μακεδονίας δεν πρόκειται να αλλάξει αν εμβολιαστώ ή όχι. Το ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, εγώ που είμαι εμβολιασμένος, θα συνεχίζω να την υποστηρίζω περισσότερα χρόνια από κάποιον Μακεδονομάχο που δεν είναι εμβολιασμένος και κινδυνεύει να πεθάνει. Ναι, ναι. Η θρησκοληψία. Ο ίδιος ο Πατριάρχης είπε, κινδυνεύουν οι πιστοί. Όχι η πίστη, η χριστιανική πίστη δεν κινδυνεύει από το εμβόλιο. Οι πιστοί κινδυνεύουν, γιατί κάποιοι θα πεθάνουν. Τρίτον, δεν μπορώ να βάλω το ιδεολογικό στίγμα ότι αρνούμε να κάνω το εμβόλιο, γιατί η ιδεολογία μου δεν το υποστηρίζει και θα με αλλάξει. Διότι τέτοιου είδους βιολογικοί δετερμινισμοί 70 χρόνια πριν οδήγησαν κάποιους ανθρώπους, επειδή είσαντε μαύροι, επειδή είσαντε τσιγκάνοι, επειδή είσαντε Εβραίοι, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτού λοιπόν του είδους οι ιδεολειψίες, οι θρησκοληψίες και οι εθνικιστικές κορώνες, δέχομαι την άποψη του καθένα, έχει δικαίωμα ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει και να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη συνεισφορά της επιστήμης σε αυτό το θέμα. Και δεν θέλουμε να πιστέψουμε, γιατρέ, ότι υποκινούνται ίσως από κάπου όλα. Ακούστε, όχι, όχι, να σας εξηγήσω κάτι. Ναι, όλη αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ότι ξέρετε τα εμβόλια θα αλλάξουν το DNA μας, θα μας κάνουν να βγάζουμε ουρές και να γίνουμε και θα μας βάλουν, έχουν βάλει το τσιπάκι και εμένα και εσάς όλους μας. Ναι. Αν θέλουμε να μας βάλουν το τσιπάκι, αυτό θα μας το βάλουν όχι τώρα, σε 100 χρόνια από σήμερα. Υπάρχουν, αν θέλετε, μελέτες που γίνονται σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα που λένε κάτι. Στο πλαίσιο αυτής της, του ίσου δικαιώματος στην πρόσβαση, στην πληροφορία, στη γνώση και στη μόρφωση, εγώ δεν ξέρω αν το 2200 το τρισέγγωνό μου θα πηγαίνει στο σχολείο ή όταν θα φτάνει στην 6 ή 7 χρονών θα πηγαίνει η μαμά του στο ειδικό κέντρο και θα του βάζουν στον εγκέφαλό του τις γνώσεις από την πρώτη στην έκτη δημοτικού. Και μετά ο δάσκαλος θα πηγαίνει να ενεργοποιεί αυτό το τσιπάκι που του βάλανε το 2200 στο το παιδάκι παίζοντας στην αυλή εδώ στην Αγία Σοφία αν υπάρχει, να του λέει για παίζουν τα φωνήματα πόσα είναι. Δεν θα τα διδάσει. Δεν γνωρίζω επίσης στο πλαίσιο της ελευθερίας πρόσβασης στη γνώση αν θα μπορούν να έχουμε μετασχηματισμούς και να δίνουμε γνώση σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν τα γράμματα και θα μπορούμε να τους βάζουμε τα γράμματα. Σαν αλφάβητος ίσως. Μπράβο, σαν αλφάβητος. Ναι. Σήμερα όμως ξέρω ότι εγώ θέλω το ανθρώπινο είδος να διονυστεί με αγάπη, συνέστημα και υγεία. Τι λέει ο λαός μας, γεια μου πλούτη μου. Ναι. Αν χάσεις την υγεία σου, δεν πάει να έχεις τα εκατομμύρια της αρκούδας, είναι άχρηστα. Και όλοι αυτοί που πεθάνανε και έχει γεμίσει το νεκροταφείο της Θέρμης με άδειους τάφους που περιμένουν τα θύματα του κορονοϊού, μπορεί να είναι ο Πένης και ο Βασιλιάς.
Αυτό που λέει ο ψαλμός του Δαβίδ στην εξώδια ακολουθία. Δεν γνωρίζω, λέει, τι είναι αυτός. Παίνεις ή βασιλεύεις. Στην εκρόσιμη ακολουθία. Ακριβώς. Κακό καλά το θα μείνουν. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλο τον κόσμο να έχει εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η επιστήμη δεν λειτουργεί με σκοπό να σκοτώσει. Λειτουργεί με σκοπό να σώσει. Όμως, κανένα φάρμακο, κανένα φάρμακο δεν είναι άμυρο κάποιων παρενεργειών ή ανεπιθύμητων δράσεων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα σας απαριθμίσω μερικά ανεπιθύμητα γεγονότα. Θρόμβωση, αιμορραγία, νεκρόλυση, νεφρική ανεπάρκεια, υπατική ανεπάρκεια. Θα δίνατε αυτό το φάρμακο με αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο παιδί σας? Όχι. Δεν θα το δείξω. Το έχετε όμως στο σπίτι σας. Ναι. Είναι το ντεπόν. Έχετε πιει ντεπόν? Πολλά. Μάλιστα. Πολλές φορές. Και όχι μόνο. Αν ανοίξετε λοιπόν το κουτάκι με τον ντεπόν και διαβάσετε ανεπιθύμητες ενέργειες, θα σας διαβάσετε αυτά που σας παρήθμισα. Νεκρόλυση δέρματος. Πέφτει το δέρμα και μένει μόνο ομής. Και θάνατος. Νεφρική ανεπάρκεια. Υπατική ανεπάρκεια. Αιμορραγία. Θρόμβωση. Πόσο συχνό είναι? Αυτό θα ρωτήσω τώρα. Ποια είναι τα ποσοστά? Ένα στο ένα εκατομμύριο. Ναι. Έχετε πάρει πενικυλίνη? Δεν ξέρω. Αντιβιωτικό. Λογικά έχω πάρει. Έχω πάρει. Μάλιστα. Ναι. Ξέρετε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένοι 3 θάνατοι κάθε χρόνο στη χώρα μας από την αλλεργία στην πενικυλίνη? Ναι, το έχουμε την. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν χορηγούμε ένα σκεύασμα, ρωτάμε. Έχετε αλλεργία? Ναι. Και μάλιστα, επειδή μπορεί να μην θυμάται ο άρρωστος ή να μην ξέρει αν έχει αλλεργία, η έξυπνη ερώτηση που κάνουν οι έμπειροι κλινικοί γιατροί λένε: έχεις πάει στον οδοντίατρο? Λέει ο άρρωστος: ναι. Ναι. Σου έχει κάνει ένεση για να μην πονάς? Ναι. Αν έκανες αλλεργία? Όχι. Ναι. Έχουμε και ένα έντυπο από εκεί. Και του γράφω πενικυλίνη. Παρ' όλα αυτά μπορεί να πεθάνει από τη συνταγογράφηση τη πενικυλίνη. Ναι. Έχετε ποτέ εσείς φάει κουτιά? Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει ένα ποσοστό σύνδρομο που έχουν G6PD, ανεπάρκεια. Και παθαίνουν και άμμωση. Ακριβώς. Παθαίνουν και άμμωση, ύχτερο, και μερικοί από αυτούς πεθαίνουν. Ναι. Άρα δεν μπορώ εγώ να πω ότι υπάρχει το σούπερ εμβόλιο που δεν έχει καμία παρενέργεια. Σας είπα πριν, το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, 1 στις 100.000 κάνει εγκεφαλίτιδα, 1 στο 1 εκατομμύριο κάνει παράλυση. Εγκεφαλική παράλυση. Ναι. Το εμβόλιο της Σιλαράς μπορεί να κάνει εγκεφαλίτιδα. Αν όμως το παιδάκι σας δεν του κάνετε εμβόλιο της Σιλαράς, δεν θα το δεχτούμε στο σχολείο. Να η υποχρεωτικότητα. Στην Αμερική που ξεκίνησε ένα κίνημα αντιεμβολιαστό, ενώ το 2003 είχαμε 100 θανάτους από πνευμονία από τον ιό της Σιλαράς σε παιδιά, το 2009 είχαμε 1.800 θανάτους. Και μια οικογένεια δικάστηκε γιατί πεθάναν και τα δυο τους παιδιά που αρνήθηκαν να τους εμβολιάσουν για την Σιλαρά και πεθάνανε από πνευμονία στην Ιλαρά. Να σας θυμίσω ότι το εμβόλιο της παροτίτιδα προκαλεί θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει επίσης καταστροφή των όρχιων. Ναι. Άρα δεν υπάρχει καμία θεραπεία άμυρη, και εκείνο που θα πρέπει κανένας να ξέρει. Μου λένε πολλοί, εσύ μου υπογράφεις ότι θα κάνω το εμβόλιο και δεν θα πάθω τίποτα. Όχι. Σας υπέγραψε κανένας όταν πήρατε το δίπλωμα του αυτοκινήτου ότι δεν θα σκοτωθείτε στο επόμενο φανάρι που θα παραβιάσετε το κόκκινο? Ξέρετε εσείς σήμερα που ξεκίνησε η μέρα σας, αν το βράδυ θα γυρίσετε στο σπίτι σας ή θα σας πατήσει ένα αυτοκίνητο? Όχι. Άρα όλες αυτές οι ενστάσεις που εντάσσονται και γιατί θα πρέπει να το κάνω? Μα γιατί δείξαμε ότι ελαττώθηκε η συχνότητα θανάτων. Και ας έρθουμε τώρα στη μεγάλη, αν θέλετε, ιστορία. Μα και αυτοί που είναι στις εντατικές και πεθαίνουν και είναι εμβολιασμένοι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Προσέχτε, αυτό το επιχείρημα. Έκανες το εμβόλιο, μα και εσύ θα κολλήσεις. Μάλιστα. Και εγώ θα κολλήσεις και εσύ, ναι. Και εγώ θα κολλήσω και εγώ ενδεχόμενα θα πάω σε μικρότερο ποσοστό στην εντατική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε σχέση με τους νεοσηλευόμενους στις εντατικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, που μου είπατε έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα, έτσι λέγεται. Σε ένα πληθυσμό 1 εκατομμυρίου έχουν εμβολιαστεί οι 950.000. Ναι. Νόσησαν και νοσηλεύονται στην εντατική 1.000. Ναι. Ανεμβολίαστε είναι 500. Ναι. Οπότε εσείς θα βγείτε να μου πείτε, να, και αυτοί που το κάναν οι διπλάσιοι είναι στην εντατική. Ναι. Η απάντηση είναι, η βιοστατιστική λέει,
κάθε νούμερο ερμηνεύεται με αναγωγή στον πληθυσμό. Ναι. Δηλαδή, στους 950.000 εμβολιασμένους νοσηλεύονται στην εντατική του τάδε νοσοκομείου της Αγγλίας 1.000, που αντιστοιχεί στο 0,1% των εμβολιασμένων. Ναι. Στους 50.000 ανεμβολίαστους από την ίδια περιοχή, την κομιτεία του Σάρεϊ, νοσηλεύονται στην εντατική 500. Οι 550.000 είναι το 1% των ανεμβολίαστων. 0,1 με 1% έχει είναι δεκαπλάσιο. Έχει τεράστια διαφορά. Είναι δεκαπλάσιο. Έτσι νομίζω. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα, ναι, και ο εμβολιασμένος που μπορεί να έχει άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις, μπορεί να οδηγηθεί αν κολλήσει τον κορονοϊό και στην εντατική. Ακριβώς. Ποιο ποσοστό διασωληνώνεται, το 0,1. Ναι. Ποιο ποσοστό των ανεμβολίαστων διασωληνώνεται, το 1%. Μάλιστα. Από το 1% των ανεμβολίαστων, σήμερα ξέρουμε ότι το 50% θα πεθάνει. Και από το 0,1% των εμβολιασμένων, ξέρουμε ότι το 20% θα πεθάνει. Mm-hmm. Άρα, στους 100 διασωληνωμένους ανεμβολίαστους, αν είναι να πεθάνει το 50%, είναι 50. Και στους 100 είναι 20. Ο αριθμός είναι υπέρ των εμβολιασμένων. Των εμβολιασμένων. Άρα, εγώ, σαν επιστήμονας, σεβόμενος βεβαίως τις ευαισθησίες, τα ερωτηματικά, την ανασφάλεια, θα τα ακούσω την ανασφάλεια και θα προσπαθήσω να πείσω. Απ' την άλλη όμως, παιδιά, δεν μπορώ να πω στον άλλον, μην ανεμβολίαστος, ενώ είσαι 70 χρονών, έχεις κάνει χημειοθεραπείας, γιατί αν πάθεις κάτι θα πεθάνεις. Και αν δεν πεθάνεις εσύ γιατί έτυχε στο λότο να είσαι τυχερός, μπορεί να κολλήσει τη γυναίκα σου. Ναι. Πόσα παραδείγματα έχουμε που βγαίνουν στην εφημερίδα από ανθρώπους ανεμβολίαστους, γιατρούς μάλιστα που κόλλησαν και πέθανε η μάνα τους, ο αδελφός τους, ο πατέρας τους και μετά ο ίδιος. Ένας γιατρός στο Δομοκό, συνταξιούχος στρατιωτικός, ήταν αντιεμβολιαστής, στηριζόμενος σε οτιδήποτε άλλο. Θέλω επίσης να επισημάνω κάτι. Πολλούς από αυτούς οι οποίοι εκτίθονται στα ΜΜΕ ενάντια στο εμβολιαστικό κίνημα έχουν ιδιωτελή κίνητρα. Είτε πολιτική καριέρα, είτε οικονομική καριέρα. Και πολλοί από αυτούς έχουν ψευδή βιογραφικά. Έψαξα με αφορμή την πρόσκληση να βγω σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό αντιπαράθεση με μία γιατρό από την Κρήτη. Ναι. Και όταν έψαξα το βιογραφικό της ήταν ψεύτικο. Δεν έχει πάρει ούτε την ειδικότητα. Και έβγαινε και έλεγε γιατρός παθολόγος. Και δεν έχει πάρει ούτε τη γενική ιατρική. Και την, αν θέλετε, την φιλοξενούν αξιόλογοι άνθρωποι και λέει αυτά τα πράγματα που λέει. Βγήκα σε αντιπαράθεση με μια άλλη συνάδελφο γιατρό που είναι. Παρακολουθώ πως κάνετε πολλές συνεντεύξεις γενικά. Ναι, γιατί πρέπει να σε όλα τα μέσα, δηλαδή και στο ραδιόφωνο και σε όλη την Ελλάδα κιόλας. Πρέπει να στηρίξω την προσπάθεια να σώσω έστω και ένα. Ναι. Έτσι. Ο Θεός είπε: θα σώσω τα γόμορα, έστω να μου βρει τρεις ενάρρωτες. Εγώ έναν θέλω. Λοιπόν, άρα θα πρέπει μερικά πράγματα να τα βλέπουμε με ένα σκεπτικισμό. Να ακολουθούμε σωστά την επιστημονική γνώση, που δεν την εκφράζει ο Σπηλιώτης προς Θεού, την εκφράζει όμως ένα οργανωμένο σύστημα υγείας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε: φοβόμαστε ότι στους επόμενους 4 μήνες στην Ευρώπη θα έχουμε 700.000 θανάτους. Θανάτους, ναι, ναι. Ξέρετε τι είναι 700.000 θάνατοι? Είναι οι άμαχοι πολίτες που πέθαναν κατά τη διάρκεια του πολέμου, από είναι πείνα και από βομβαρδισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ μεγάλο το ποσοστό. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό. 700.000. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Αμερική αυτή τη στιγμή θρηνεί 450.000 νεκρούς από το COVID. Όταν στο Βιετνάμ για 10 χρόνια πολέμου θρήνησε 60.000 νεκρούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αμερική έχει 7 Βιετνάμ πληρώσει. Αυτά είναι νούμερα και είναι ανθρώπινες ψυχές. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μαύρος, κίτρινος, Αμερικάνος, Έλληνας. Είναι άνθρωποι. Μας λείπουν στο μέτρημα. Έχετε και μας λείπουν από τι? Από ανασφάλεια, από άγνοια, από αγνωστικισμό και από κομπογιανετισμό. Ναι.
Πολλοί φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο. Τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτούς οι οποίοι λένε φοβάμαι να κάνω το εμβόλιο, νιώθω φόβο, μήπως πάθω κάτι, μήπως έχει πάρει ενέργειες κτλ. Τότε θα πρέπει να μείνει στο σπίτι του κλεισμένος, ναι, να μην εκτίθεται και θα πρέπει να φοβάται επίσης αν θα ανέβει στο αεροπλάνο. Γενικά πρέπει να απομονωθεί, έτσι. Θα φοβάται να μην μπει στο αυτοκίνητο. Ναι. Κοιτάξτε, η ζωή είναι μικρή. Οι στιγμές είναι μεγάλες όμως. Αυτό ξαναπέστε. Άρα λοιπόν κάποιος, αν θέλει να ζήσει, πρέπει να ζήσει τη ζωή του. Μας πήραν τη ζωή μας πίσω. Δεν μας την πήρανε. Μόνοι μας μερικές φορές οθούμαστε σε αυτού του είδους τους απομονωτισμούς. Τώρα, η υποχρεωτικότητα, που ήταν ένα ζήτημα και τα μέτρα που παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Θεωρώ ότι τα μέτρα, όλα τα μέτρα. Θα σας το ρωτούσα και αυτό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αν θέλετε. Τα μέτρα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση πέρυσι ενίσχυσε το γενικό lockdown δίνοντας κάποια επιδοματική πολιτική για να ενισχύσει έστω με αυτά τα 500 ή 800. Ναι. Πέρυσι δεν είχαμε εμβόλιο τέτοια εποχή ότι ξεκινάγαμε. Ναι, πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα ναι, έχουμε ένα εμβόλιο που χορηγείται δωρεάν. Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα επίσης να έχουμε θεραπείες. Έχουμε τη δυνατότητα επίσης της πιο μεγάλης και έγκυρης πληροφόρησης. Ναι. Το να φοβάμαι να μην το κάνω και να νοσήσω και να είμαι γιατρός και να λέω εγώ δεν θα το κάνω και γιατί με διώξατε από το νοσοκομείο. Μα είναι δυνατόν να εμπιστευτώ εγώ τον πατέρα μου που είναι άρρωστο σε έναν γιατρό ανεμβολίαστο. Όχι βέβαια. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Όχι, το παράδειγμα όχι, είναι απλό. Όταν εγώ στις αρχές δεκαετίας του 90 χειρουργούσα ασθενή στη Γαλλία, ναι, δεν ξέραμε ακόμα αν έχουμε AIDS ή όχι. Αν εγώ είχα AIDS, με βγάζανε εκτός υπηρεσίας και χωρίς να πληρωθώ μέχρι να θεραπευτώ. Μου πληρώνα μόνο τη θεραπεία. Διότι αν εγώ έχω AIDS και χειρουργώ και τρυπηθεί το χέρι μου και μεταδώσω τον ιό του AIDS σε έναν άρρωστο που είχε έρθει να χειρουργηθεί από μένα. Ναι, να σωθεί ουσιαστικά. Ναι. Είναι malpractice. Φυσικά. Έτσι, έχω αστική ευθύνη. Μπορώ να χορηγήσω αίμα σε έναν ασθενή που έχει ανάγκη μετάγγισης χωρίς να το ελέγξω. Όχι βέβαια. Όταν δίνετε για δίπλωμα, περνάτε από οφθαλμίατρο. Βέβαια. Και τι θα πάτε να περάσετε, παραβιάζετε τα ατομικά σας δικαιώματα, το ιατρικό σας απόρριτο. Ας δώσουμε διπλώματα και σε τυφλούς. Δίνανε βέβαια, έχουμε δει και αυτό. Και τι λοιπόν, μπορώ να παραβιάσω το κόκκινο. Και αν έχω χρωματοψία. Γι' αυτό σας λέω. Άρα δεν παραβιάζουν όμως το προσωπικό σας ιατρικό δεδομένο. Ναι. Μάλιστα. Αν περάσω εγώ με κόκκινο. Έχω, μ' άρεσε να περνάω αυτό το κόκκινο. Παραβιάζω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φυσικά. Μάλιστα. Κινδυνεύω να σκοτωθώ, αλλά κινδυνεύω και να σκοτώσω όμως. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια οργανωμένη κοινωνία που να επιβάλλει κάποιους κανόνες και μια νομοθεσία. Και να πάρει και πρόστιμο μπορεί, αν δεν κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έτσι. Εγώ λέω. Ναι, λέμε εγώ λέω τώρα. Θα πρέπει λοιπόν μια οργανωμένη κοινωνία να σκέφτεται το σύνολο και όχι το άτομο. Θα πρέπει κι εγώ ενταγμένο σε μια κοινωνία να έχω σεβασμό απέναντι στην κοινωνική μου ευθύνη. Ναι. Και σας είπα, κοινωνική μου ευθύνη είναι ότι πρέπει να ανανεώσω το δίπλωμά μου. Δεν περνάω από οφθαλμίατρο. Μα το πήρα στα 18 μου. Τώρα στα 60 μου γιατί να περάσω από οφθαλμίατρο. Μια χαρά βλέπω. Ναι, πώς. Άμα δεν βλέπω. Έτσι είναι, γιατρέ. Λένε λοιπόν, μου σκότωσε το παιδί στο τροχαίο. Ναι. Μάλιστα. Το παιδί το σκότωσα στο τροχαίο, αλλά μου έδωσε κάποιο το δίπλωμα και έχω αχρωματοψία, έχω πρεσβυοπία, έχω καταράχτη, δεν βλέπω. Ποιος το ελέγχει αυτό? Ένα σύστημα. Αν μην το ελέγχουμε γιατί μου παραβιάζεται το προσωπικό μου δικαίωμα. Ναι, γιατρέ. Άρα λοιπόν η υποχρεωτικότητα θα πρέπει να υπάρχει με μέτρο. Η συνταγματικότητα αυτού του ζητήματος έχει πράγματι μία, και δεν είμαι νομικός, αλλά διαβάζοντας. Πείτε μου τη γνώμη σας και γι' αυτό για να πάρω στους ασθενείς με καρκίνο. Πράγματι, ναι, μία προσέγγιση που όμως από το 1998 η συνθήκη του Οβιέδο στην Πορτογαλία είχε πει ότι όταν είναι για το δημόσιο καλό έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει κάποιους νόμους που να αέρουν το ατομικό δικαίωμα υπέρ του κοινωνικού δικαιώματος. Ωραία. Άρα οι δικαιωματιστές, έτσι τους λέω εγώ, δεν τους λέω ούτε ψεκασμένους ούτε χαζούς. Οι δικαιωματιστές έχουν δικαίωμα σαν άτομα να εγείρουν ενστάσεις για το δικαίωμα. Από τον διεμβολιαστές το βάλετε. Ακριβώς. Τι ωραία. Να έχουν δικαίωμα των ενστάσεών τους. Αλλά η αρχή της δημοκρατίας στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ αυτούς που είναι
δικαιωματιστές και αποτελούν μειοψηφία, είτε στην επιστήμη, είτε στην κοινωνία, να καθορίζουν τη δική μου πορεία. Έτσι είναι. Οργανωμένο. Αλλιώς, καθίστε, καταλύουμε το κράτος, μάλιστα, εντρυφούμε λίγο στον Μπακούνιν περί αναρχίας και ο καθένας μας παίρνει και ένα όπλο και πλέον έχουμε την αυτοδικία. Διαφώνησα με εσάς. Δεν τα βρίσκω. Καλά, να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Μα εκεί θα οδηγηθούμε. Αυτού του είδους οι αρνητισμοί. Υπάρχει διχασμός. Υπάρχει διχασμός. Αυτός ο διχασμός οδηγεί σε αυτό. Ναι. Ούτε επίσης δέχομαι τη χερέκα και η αντίληψη πέθανε ένας που δεν είχε κάνει εμβόλιο. Καλά να πάει. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Είναι ανήθικο, ανήθικο και είναι έξω. Κάθε ανθρώπινη απώλεια δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό πράγμα από την ανθρώπινη ζωή. Έτσι είναι. Και όπως λέει και ο ποιητής μας, δεύτερη ζωή δεν έχει. Κοενδύτης το λέει. Βέβαια. Ζήσε αυτό που μπορείς να ζήσεις σήμερα. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Κύριε καθηγητά, τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή, και για τους νοσούντες από καρκίνο και τους ογκολογικούς ασθενείς. Πώς έγινε η διαχείριση αυτών των ανθρώπων στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, ποια είναι η άποψή σας για το εμβόλιο για αυτό τον πληθυσμό, γιατί καθημερινά αντιμετωπίζετε τέτοια περιστατικά ανθρώπων που έχουν καρκίνο, είστε χειρουργός ογκολόγος. Άρα λοιπόν θέλω τη δικιά σας πραγματικά επιστημονική γνώμη γι' αυτό και τι νεότερο υπάρχει, γιατί είπαμε στην αρχή ότι θα πούμε και τα νεότερα δεδομένα για τον καρκίνο, για τα φάρμακα. Αυτό, τι νεότερο υπάρχει αυτό. Λοιπόν, κλείνοντας, για να μιλήσουμε αν θέλετε επιγραμματικά. Ναι. Οι ασθενείς που πάσχουν με καρκίνο ή βρίσκονται σε θεραπεία για τον καρκίνο, μπράβο, ναι, δεν πρέπει να διακόψουν τη θεραπεία τους, ναι, και πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Ωραία. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτό αν θέλετε είναι και κοινωνικά ανάλγητο, ναι, να γεμίζουμε τα νοσοκομεία με ασθενείς με COVID και ασθενείς που δεν δέχονται να πιστέψουν ότι υπάρχει COVID και να καθυστερούν τα χειρουργεία. Έτσι, ή οι θεραπείες άλλων ασθενών με καρκίνο, με νεφρική ανεπάρκεια. Τώρα είναι καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ίσως είναι καλύτερη, ίσως είναι καλύτερη, αλλά επειδή αυξήθηκε λίγο η νόσηση λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, προχθές η Υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε την αναστολή των χρόνιων περιστατικών. Αλλά εγώ εντάξει, ο καρκίνος δεν θα πάει πίσω, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει θεραπεία. Όμως για φανταστείτε απόψε ένα παιδί που τρακάρει και κάνει κρανιοκεφαλική κάκωση και θέλει κρεβάτι στη μονάδα. Τι κάνει, και είναι το παιδί μου, το παιδί σας και δεν υπάρχει κρεβάτι. Τρίτον, τα εμβόλια, τα messenger RNA που χρησιμοποιούμε σήμερα κατά μείζωνα λόγο για την αντιμετώπιση του COVID, μας δώσανε μια διέξοδο για να φτιάξουμε εμβόλια εναντίον κάποιων μορφών καρκίνου. Και ήδη ξεκίνησε μελέτη που στο τέλος του 2023 θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα με messenger RNA εμβόλια εναντίον του καρκίνου του μαστού, ξεκίνησε τον Ιούλιο, του καρκίνου του πνεύμα, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Τι ωραία νέα είναι αυτά που βγάζουμε τώρα, τα καλύτερα. Κατά της μεταστατικής νόσου. Ναι. Άρα, ουδέν κακό, αμοιγές καλού. Ήρθε το COVID, πιέστηκε η οικονομία της κοινωνίας, πιέστηκε αν θέλετε το καπιταλιστικό σύστημα, διοχέτευσε χρήματα στην έρευνα, ανακαλύψαμε καινούρια δεδομένα που αυτά θα οδηγήσουν ενδεχόμενα στο τέλος αυτής της περιπέτειας και σε αυτή τη νίκη κατά του καρκίνου. Θέλω να πω κάτι συμβολικό. Πείτε. Αυτοί που δεν πίστεψαν στις 10 εντολές που κατέβασε ο Μωυσής από το όρο Σινά, δεν είδαν τη γη της απαγγελίας. Πεθάναν 40 χρόνια περιπλανόμενοι στην έρημο. Ναι. Στην επιστήμη, αυτοί που δεν θα πιστέψουν στην εφολιμότητα της επιστήμης, ενδεχόμενα δεν θα μπορέσουν να δούνε το λικαβιές της νίκης κατά του καρκίνου. Και τέταρτον, σήμερα ο καρκίνος, όλο και πιο πολύ, αυξάνουμε το προσδόκιμο επιβίωσης. Νέες θεραπείες, στοχευτικά φάρμακα, νέα τεχνολογία, νέα μηχανήματα ακτινοθεραπείας και πάνω απ' όλα η πρόληψη. Να γιατί είπα θέλω την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην πρώτη γραμμή άμυνας. Εγώ είμαι το κομμάντο. Θα πάω για το δύσκολο. Ο γενικός γιατρός είναι αυτός που θα νικήσει τον καρκίνο. Αν φτάσει σε μένα, εγώ παλεύω να του δώσω παράταση. Στην περίτωνα εκεί. Ο γενικός γιατρός είναι αυτός που θα του πει αυτό το σύμπτωμα με ενοχλεί. Ο γενικός γιατρός είναι αυτός που θα πει παρακολουθώ τους αρρώστους μου και αν εμφανίσεις βράχος φωνής, ένα οντίδιο στο μαστό. Την ανημία, κληρονομικότητα επίσης την κληρονομικότητα των ασθενών σε σχέση με τον καρκίνο. Άρα λοιπόν, και αυτό ανατέλει το λικαβιές της νίκης, μακάρι. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε στην επιστήμη. Γι' αυτό είπα, πιστεύω. Μην ξεκινάμε και αμφισβητούμε
την κάθοδο των 10 εντολών, γιατί αυτοί που δεν τις πίστεψαν πεθάναν στην έρημο. Και η νέα γενιά είδε τη γη της επαγγελίας που ήταν η γη της Χαναάν. Ούτε ο ίδιος ο Μωυσής. Έτσι. Και αυτό εννοώ ότι ακόμα και αυτοί οι επιστήμονες που παλεύουν τόσα χρόνια, πολλοί από, αυτούς δεν θα φτάσουν να δουν τη νίκη. Εγώ την οραματίζουμε, ενδεχόμενα δεν θα φτάσω να τη δω, αλλά δεν μπορώ να αφήσω κανέναν να πεθάνει σήμερα από ανασφάλεια, από άγνοια και από αγνωστικισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ πραγματικά για αυτή την πολύ ζεστή, όμορφη, εμπεριστατωμένη, έγκριτη, έγκυρη συνέντευξη που μας δώσατε σήμερα σε σχέση με όλα αυτά τα επίκαιρα δεδομένα, την πανδημία, COVID-19, τα εμβόλια αλλά και τον καρκίνο. Εύχομαι να βοήθησε η παρουσία μου και η προσέγγιση των θεμάτων. Είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσει τους τηλεθεατές μας. Είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, αγαπημένοι μου φίλοι, και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ξέρετε πως είμαστε μαζί κάθε Κυριακή και Σάββατο στις 10, όπως επίσης την Τρίτη και την Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία μου. Γεια σας.